12 και πλέον ώρες ο πύρινος εφιάλτης μενόταν στην περιοχή μεταξύ των κοινοτήτων της Σούσας, Μαλλιάς, Πάχνας και Βουνίου. Το έργο πυρόσβεσης δυσκολότερο το βράδυ, όταν τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν και τα επίγεια πάλευαν ανελέητα. Τα πύρινα μέτωπα πολλά. Οι αναζωπυρώσεις δυσκόλευαν το έργο των πυροσβεστών που έδιναν μάχη με τον πύρινο κλοιό. Σπίτια και υποστατικά κινδύνευσαν άμεσα, αλλά σώθηκαν την ιστάτη. Οι δρόμοι προς τις επηρεαζόμενες κοινότητες έκλειναν ο ένας πίσω από τον άλλο για την τροχαία κίνηση λόγω της επικινδυνότητας. Πάσαλοι της ηλεκτρικής παραδόθηκαν στις φλόγες και τα ηλεκτροφόρα καλώδια έπεσαν σε κύριους και αγροτικούς δρόμους. Οι κοινότητες της περιοχής παρέμειναν σχεδόν όλο το βράδυ χωρίς ηλεκτροδότηση. Επιτόπου έσπευσαν λίγο μετά τις 9 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης και Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρος Μιχαηλίδης, όπου ενημερώθηκαν για την κατάσταση. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Επιχειρούν γύρω στα 38 πυροσβεστικά οχήματα. Είναι από τις πυρκαγιές που θέλει χρόνο και κόπο για να τεθεί υπό έλεγχο. Καταστραφή, έχει καεί άγρια βλάστηση 2 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μέλη της αστυνομίας προχώρησαν άμεσα στην ανάκριση προσώπου, το οποίο θεάθηκε στην περιοχή από που ξέσπασε φωτιά.